Όλοι ανεξαιρέτως περιμένουμε την άνοιξη για να αφήσουμε πίσω το κρύο του χειμώνα. Για πολλούς όμως η εποχή αυτή συνεπάγεται την ανάπτυξη ποικίλων αλλεργιών. Οι αλλεργίες αυτές ονομάζονται εποχικές αλλεργίες και ενεργοποιούνται από διάφορες ουσίες που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, όπως η γύρη που κυκλοφορεί, καθώς και η εποχική ανθοφορία. Όντως βλέπουμε τώρα ζέστανο καιρός, έχει αυξημένη θερμοκρασία και αυτό έχει σαν επακόλουθο να ανθίζουν πλέον τα δέντρα. Γι' αυτό έχουμε έτσι αυξημένη γύρη και δημιουργεί προβλήματα στον πληθυσμό, ειδικά σε άτομα τα οποία έχουν έτσι μια ευαισθησία πάνω στον τομέα αυτό της αλλεργίας. Σε συνδυασμό από το διάστημα αυτό που έχουμε και τα σωματίδια που μας έχουν έρθει από την Αφρική, κυρίως στην Νότια Ελλάδα, αλλά βλέπω και στις Σέρρες και εδώ έχουμε, φαίνεται από το πρωί και τις προηγούμενες μέρες είχαμε το θέμα αυτό, επιτείνεται περισσότερο το πρόβλημα. Αυτό που θα πρέπει να προσέχουν τουλάχιστον όποια άτομα έχουν έτσι το πρόβλημα της αλλεργίας, τα ξέρουν λίγο πολύ αυτοί. Αυτό που θα πρέπει να προσέχουν είναι να μην έχουν σε επαφή με τα αλλεργιογόνα όσο μπορούν, αν και πολλές φορές με τη γύρη και με αυτά είναι δύσκολα, γιατί δεν μπορείς να αποφύγεις. Όπως και τα σωματίδια, είναι δύσκολο να αποφύγεις στην κατάσταση του σωματιδίων από την Αφρική. Άρα για τα άτομα αυτά κυρίως είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να συνεργάζουμε τους γιατρούς τους, να βλέπουν και αναλόγως με τα προβλήματα που έχει ο καθένας. Τώρα, τα συμπτώματα κυρίως που μπορούν να παρουσιάσουν είναι βήχας, φτερνίσματα, μπορούν να έχουν εξανθήματα από το δέρμα, έτσι, ερυθρότητα, κοκκινίλες, να δημιουργούν έτσι έντονα εξανθήματα με φαγούρες κτλ. Φτερνίσματα, βήχας. Αυτά είναι τα ήπια συμπτώματα κυρίως. Καμιά φορά μπορούν να έχουμε και πιο συχνά συμπτώματα. Τα συμπτώματα των αλλεργιών δημιουργούν προβλήματα στη ζωή των ανθρώπων, οι οποίοι επηρεάζονται. Εάν τα συμπτώματα είναι έντονα, καλό θα είναι όσοι νοσούν να επικοινωνούν με τον γιατρό τους. Δημιουργούν προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό. Δεν μπορούν πολλές φορές οι άνθρωποι να ησυχάσουν. Η ζωή τους έτσι ταλαιπωρείται καθημερινά και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει σίγουρα να συμβούν τους γιατρούς. Θα χρειάζεται σίγουρα πολλά άτομα να παίρνουν αντισταμινικά. Θα πρέπει να κάνουν συχνά ντουζ. Ίσως πολλές φορές όσο μπορούν να αποφεύγουν να κινούνται τουλάχιστον κάποιες ώρες της ημέρας που υπάρχει έτσι ο άνεμος και υπάρχει η ανθοφορία, η έντονη έτσι έκρηση της γύρης στην ατμόσφαιρα, ειδικά τώρα που έχουμε τα σωματίδια από την Αφρική. Τώρα, αν είναι έντονα τα συμπτώματά τους, καλό θα είναι κάποιες μέρες και τώρα που έχουμε τα σωματίδια από την Αφρική να χρησιμοποιούν μάσκες όσοι έχουν έτσι χρόνια προβλήματα. Κυρίως αυτοί που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, χρόνιες πνευμονοπάθειες, χρόνιες καρδιοπάθειες, καλό θα είναι να χρησιμοποιούν την εφαρμογή της μάσκας. Η μάσκα την έχουμε εφαρμογή για τις ιώσεις, αλλά μπορεί να μας προστατεύσει και από σωματίδια. Τώρα, τα αιωρούμενα σωματίδια που υπάρχουν και από την Αφρική και από τη Γύρη, πολλές φορές δεν τα βλέπουμε εμείς, αλλά τα εισπνέουμε. Εισπνέονται εύκολα. Και αν μπουν στο αναπνευστικό, αυτοί που έχουν χρόνια προβλήματα, κυρίως πνευμονοπάθειες, καρδιοπάθειες, χαπ. Έχουν έντονα προβλήματα. Αυτοί θα μπορούν κάλλιστα με τη χρήση της μάσκας, τουλάχιστον κάποιες ώρες τις ημέρες, όταν βγαίνουν έξω, θα αποφύγουν εκεί που είναι να απορροφήσουν, ας πούμε, 100 σωματίδια, θα απορροφούν τα 5, τα 10. Αυτό άρα τους προστατεύει στο να έχουν έτσι λιγότερα συμπτώματα. Για να γίνει η σωστή διάγνωση της αλλεργίας, καθώς και των αλλεργιογόνων ουσιών, στις οποίες πιθανόν να εμφανίζει κάποιος ευαισθησία, ο γιατρός λαμβάνει το ιστορικό του ασθενή, πραγματοποιεί κλινική εξέταση και τις απαραίτητες δερματικές δοκιμασίες. Πάντα οι αλλεργίες ποικίλουν, είναι ειδών-ειδών. Υπάρχουν ελαφριές αλλεργίες, ήπιες, υπάρχουν και πιο βαριές, που αναλόγως με την κλινική εικόνα υπάρχει και ανάλογη θεραπεία και αγωγή. Τώρα, αν είναι πιο βαριά τα συμπτώματα, εκεί χρειάζεται παρακολούθηση και ίσως χρειαστούν και ειδικές αγωγές, ειδικές θεραπείες, που κυρίως αυτές εφαρμόζουν οι αλλεργιολόγοι, οι πιο εξειδικευμένοι σε αυτόν τον τομέα. Αναλόγως τα συμπτώματα, πώς θα κινηθεί ο κάθε ασθενής. Υπάρχουν τεστ για αλλεργίες που μπορούν να κάνουν οι γονείς, ώστε να δουν τα παιδιά τους τι αλλεργία μπορούν να έχουν, από πού μπορεί να προέρχεται και σε τι γιατρό πάμε για να το κάνουμε. Υπάρχουν τα τεστ αυτά. Κυρίως εφαρμόζονται όταν έχουμε έτσι συμπτώματα που ταλαιπωρείται ο οργανισμός έντονα. Τώρα, αν παρουσιάζουν κάποια συμπτώματα. Δεν χρειάζεται. Αλλά αν είναι. Καταλαβαίνει ένας γονιός ότι η αλλεργία είναι από τη γύρη, είναι από τον αέρα, είναι αυτό από το πράσινο, που ένα, από τη βελανιού, ναι. Από το άσπρο. Κοιτάξτε, πολλές φορές καταλαβαίνουμε και μόνοι μας, συνεργαζόμαστε με τον γιατρό από πού είναι. Από εκεί πέρα υπάρχουν εξειδικευμένα τεστ που κάνουν οι αλλεργιολόγοι κυρίως, που μπορούν να διαπιστώσουμε από πού προέρχεται αυτή η αλλεργία. Αλλά πολλές φορές και κάποια άτομα και να μην έχουμε αλλεργίες, άμα κάνουμε τεστ, μπορούμε να βρούμε κάποια αύξηση των αλλεργιογόνων. Έτσι συμβαίνει αυτό. Τα τεστ μπορούν να μας δείξουν θετικά σε κάποια πράγματα. Ή μπορεί να μην έχουμε αλλεργία και να προκύψει στην πορεία της ζωής μας. Το έχω συμβεί πάρα πολλές φορές αυτό. Δηλαδή κάποιος. Μπορεί να αλλάζει με τα χρόνια. Μπράβο, μπορεί να αλλάζει με τα χρόνια. Ή κάποιος να έχει αλλεργία και να του φύγει η αλλεργία. Συμβαίνει αυτό. Πολλές φορές είναι και η παράδοση της ζωής. Εκεί, αν ταλαιπωρείται κάποιος έντονα, το σημαντικό είναι αυτό. Άμα δει ότι δηλαδή, η ποιότητα ζωής του ταλαιπωρείται, εκεί
σίγουρα πρέπει να καταφύγει στον αλλεργιολόγο, να γίνουν τα λεγόμενα τεστ και να μπει η κατάλληλη αγωγή που, αν χρειαστεί, κάποια θεραπευτική αγωγή πέρα από τις αυτές απλές αγωγές που χρησιμοποιούνται.